Είμαι πάρα πολύ κομπλεξικός. Είμαι πάρα πολύ φοβισμένος. Κανένα θάρρος. Καμία αυτοπεποίθηση. Είμαι εγώ γυναίκα Αθήνα, ντερμπεντερίσα. Που τους άντρες σαν τα ζαριά τους μπεγκλερίσα. Αλλό και καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο Μαξάδας και σημερινός καλεσμένος ο Γιάννης Κατινάκης. Έτσι, να σου πω κάτι, το λέω σε όλους. Ακούω και στο Ελένη Μενεγάκη. Θα ήθελα κάποιος μία φορά να με προσφωνήσει έτσι. Καλεσμένος στη σημερινή Μαξάδα ο ένας και μοναδικός με το όνομα Ελένη Μενεγάκη. Γνωστός και ως τα social media Γιάννης Κατινάκης. Θα μπορούσα να είναι, ξέρεις, για τους πιο φίλους του Γιάννη Κατινάκης. Δεν θέλω δηλαδή εκεί πέρα που πάω στο Μέγκα. Παιδιά, εδώ πέρα όπως συνεργαζόμαστε με λέτε Γιάννη. Ελένη είμαι για τον κόσμο. Έχει μια αιμονή με τη Μενεγάκη, έτσι. Το έχω ξαναδεί σε συζητήσεις σου και τα λοιπά. Μ' αρέσει πολύ, Ελένη, θα σου πω. Δεν είναι η αγαπημένη μου του Ντουνιά, πέσαμε σε λαϊκή. Α, καλησπέρα. Αν κάποιο αγόρι μπορεί κάποιο έσκουλο, κάποιο οποροποκυπτικό. Έχεις πάει ποτέ λαϊκή? Κατά μία έννοια, ναι. Ποια έννοια? Έχω έρθει κοντά, ας πούμε, γενικά με ανθρώπους από κάθε κλάδο, δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Έτσι, αν θέλετε να με κεράσω άρμος, έτσι ένα αγκούρι. Από αυτό έχουμε έλλειψη. Μαζί μας και σήμερα βρίσκεται το Insurance Market για να βρεις την κατάλληλη ασφάλεια σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, με εξόφληση έως και 12 τοκές δόσεις. Εξυπηρέτηση πελατών 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ούτε κομμενάκι τέτοια αφοσίωση. Καλά, τόσο πολύ το κομμενάκι το είχα βαρεθεί. Δηλαδή, καλύτερα που έχω το κομμενάκι. Και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Το link βρίσκεται κάτω στην περιγραφή. Λοιπόν, Γιάννη, για κάποιον που δεν σε γνωρίζει, πώς συστήνεσαι στον κόσμο? Ανάλογα την ημέρα και το τι φορά. Μπορεί να συστηθώ, ας πούμε, επαγγελματικά ηθοποιός. Μπορεί να συστηθώ. Έχεις τελειώσει υποκριτική? Φυσικά έχω το χαρτί. Το οποίο βέβαια τώρα είναι σαν ένα πολιτήριο λυκείου, γιατί έτσι μας τα έχουν κάνει. Αλλά ναι, έχω τελειώσει τη δραματική σχολή. Ηθοποιά. Ηθοποιά, είμαι που σημαίνει φως, είμαι αυτός ο πολυέλεος. Μπορεί να δηλώσω κωμικός. Μπορεί να δηλώσω μια γυραιά ψυχή. Μπορεί να δηλώσω ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Μπορεί να δηλώσω αφήστε με ήσυχο. Κάθε μέρα δηλώνεται κάτι διαφορετικό. Αλλά αν θέλω να συστηθώ με ένα πράγμα, θα πω αυτό, την πετριά μου. Που Έλληνα μπε, ηθοποιός. Παρ' όλα αυτά κάνεις ραδιόφωνο και δεν συστήθηκες ως ραδιοφωνικός παρουσιαστής, παραγωγός? Όχι. Θα σου πω γιατί. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ραδιόφωνο. Το κάνω 3 χρόνια, έχω αρχίσει από το ρυθμό. Και τώρα είμαι στο MAD φέτος. Είναι ένα μέσο το οποίο το έχει πει η Κατερίνα Ζαρίφη αυτό και μ' άρεσε πολύ. Είναι πολύ αντιρατσιστικό μέσο. Γιατί έχει σημασία το ταλέντο και δεν έχει σημασία η εμφάνιση, τι φορέσει, πώς θα ντυθείς. Πας εκεί πέρα και με την ψυχή σου και με το λόγο σου δημιουργείς κάτι και παράγεις κάτι. Έχει να κάνει με την επικοινωνία, με το χιούμορ που είναι το στοιχείο μου και μ' αρέσει και θέλω να έχουμε μια παρέα με το κοινό που το ακούει. Αλλά δεν είναι η βασική μου δουλειά. Δηλαδή είναι ένα παρακλάδι της δουλειάς μου. Ήσουν 2 χρόνια στο ρυθμό και τώρα πήγες στο MAD. Και τώρα πήγα στο MAD. Το ρυθμό γιατί έφυγες? Όπου εντωμεταξύ είχε τύχει εκείνη τη στιγμή να οδηγάω και να σε πετύχω. Που λέω κάτι έπαθε το παιδί. Ήταν. Κάτι διαγνώστηκε στην τελευταία εκπομπή. Που έκλαιγα, ε. Κάτι διαγνώστηκε το παιδί. Κάποιος πέθανε δικός του άνθρωπος. Έκλαιγα κλίμα. Πάρα πολύ. Θέλω να δω τι θα γίνει. Κοινά, παιδιά, όλα τα ωραία τελειώνουν. Να σου πω κάτι όμως, εγώ είχα δει. Και λέω, Χριστέ και μόνο γιατί έχει πάρει το παιδί και τώρα έχουν αφήσει και δουλεύει τέτοια. Είχα δει Ελένη Μενεγάκη τελευταία εκπομπή στον Α. Και λες δεν θα τη ζήσω. Που φεύγει Μενεγάκη από την τηλεόραση και λέω, δεν θα μου δοθεί και μια ευκαιρία κάποια στιγμή να κάνω κλείσιμο εκπομπή να ρίξω αυτό το κλάμα. Βέβαια θα Θοδωρίδου έρθει, δεν ήρθε σε μένα να πει κόκκινη γραμμή, δεν πειράζει, τραγούδισα μόνο μου. Το παγώ, έκανα και τη Θοδωρίδου και τη Μενεγάκη. Ο ρυθμό ήταν και η πρώτη μου επαφή με το ραδιόφωνο και ήταν και η πρώτη φορά που απορροφήθηκα από ένα μεγάλο μέσο που μπήκα και στα media, το είχα πολύ ρομαντικά στο μυαλό μου. Οπότε είχα δεθεί πάρα πολύ συναισθηματικά και όταν πήρα την απόφαση να φύγω. Εσύ την πήρε? Ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί θεώρησα πιο συμφέρουσα τη συνθήκη και την κατάσταση στο MAD. Α, ως πιο δελαστική επαγγελματική πρόταση. Ναι, ήταν πιο δελαστική επαγγελματική πρόταση και λέω εντάξει, όσο συνέστημα και να υπάρχει, δεν είναι εγκόμενο. Δεν θα μου πάρει λουλούδια για Βαλεντίνου, είναι δουλειά. Το οποίο σε δικαίωσε εν τέλει η απόφαση σου αυτή. Ναι, ναι, με δικαίωσε. Αλλά επειδή πέρναγα πάρα πολύ ωραία και εκεί που ήμουν, στενοχωρήθηκα. Νιώθει λογοκρισία στο ραδιόφωνο? Νιώθω λογοκρισία παντού. Έχουμε φτάσει σε ένα άκρο να ξεχνάμε ποιος μιλάει, ενώ τι είναι αυτός που μιλάει, τι προθέσεις έχει, πού αποσκοπεί, ποια είναι τα πιστεύω του. Μεγιστοποιούμε λέξεις, τις μεταφράζουμε όπως θέλουμε, σε ένα φίλτρο του Political Correct και βγάζουμε συμπεράσματα για ανθρώπους έτσι ανεξέλεγκτα. Παρεξηγούνται τα πάντα, δηλαδή ποια είναι, φοβάμαι, έχει τύχει. Να πω τώρα τι να σου πω, το τίποτα. Πω π.χ. στη φρόνσο καλά και εσύ τώρα πώς είσαι έτσι. Και να μου πει, ναι, μην μου πει όμως κάποιος ότι τώρα τη κάνει αυτό και ότι είσαι ρατσιστής και τη λες πως είσαι έτσι. Και, δηλαδή πια και το Political Correct και όλο αυτός ο φασισμός τη σκοτώνει και την κωμωδία και το γέλιο και το χαβαλέ. Και το να περάσουμε καλά και τον αυθορμητισμό. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι σε πολλά πράγματα μετράει η πρόθεση και ο τρόπος που. Μόνο που η πρόθεση. Κατ' εμέ μετράει μόνο η πρόθεση. Δηλαδή, μπορείς να μου πεις το χειρότερο, να μου το πεις ένα τέτοιο τρόπο, να καταλάβω ότι το λες με πολύ καλή πρόθεση. Και να μου πεις κάτι με το γάντι και να καταλάβω ότι είναι προσβλητικό αυτό που θες να μου πεις. Ακριβώς. Π.χ. ξαναπεί αυτό που το θεωρώ το απόλυτο παράδειγμα. Στο είσαι το τέρι μου, τη σειρά, υπήρχαν πάρα πολλά χοντροφοβικά για τη σημερινή ημέρα αστεία. Όμως η πρόθεση του δημιουργού ήταν να περάσει ένα τόσο όμορφο μήνυμα που στο τέλος έμεινε μια τόσο γλυκιά γεύση.
έκρηξη και ένα τόσο όμορφο συνέστημα. Ο Σεφερέλης θα κάνει γρή αστεία, τόσο χοντροκομμένα, γιατί δεν υπάρχει κάποιο φόβο αυτό σε αυτό που κάνει, που είναι το θεωρώ πιο προσβλητικό. Πάντα μετράει η πρόθεση. Θα συνεργαζόμαστε με τον Σεφερέλη. Σε παίρνει και σου λέει, λοιπόν, Γιάννη. Δεν θα με έπαιρνε ποτέ ο Σεφερέλης σήμερα, τι θα του κάνω. Σου λέει, είσαι ταλεντάρα, θέλω να σε πάρω στο θείο σώμα. Όχι. Με καλά λεφτά. Όχι. Και μπορώ να σου ανοίξουν πόρτες. Θα είμαι πολύ ειλικρινή. Πρώτον, έχω πει τόσα πολλά άσχημα πράγματα για τον Σεφερέλη. Τα έχω ξέρει πολλέ φορέ αυτά για τον Σεφερέλη. Θα ήταν και ντροπή δηλαδή τώρα. Με τι μούτρα θα πάω εκεί πέρα να παίξω. Να πω στον κόσμο τι τώρα, θα είμαι το Σεφερέλη. Θα μου πει, θα πάρει μια ντομάτα στη μάπα. Πάρε ένα γιαούρτι πρόβιο σακούλα. Και δευτερευόντω, δεν θεωρώ ότι ούτε θα ήταν κάτι που θα τέριαζε, ούτε θα με αναδείκνει, ούτε τίποτα. Το ραδιόφωνο έχει φάει όμω καμπάνα σε πάνω και να σου πούνε εσύ τι κάθεσαι και λε στον αέρα. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Δηλαδή το μόνο που μπορεί να μου έχουν πει στα χρόνια αυτά ότι πάρα πολύ μιλά, πιο μικρά τα on. Και γενικότερα δεν βάζει και γλιστρίδα, δεν το λέω αρνητικά, αλλά είσαι. Δεν βάζω γλώσσα μέσα όμω από τα κάποια όμορφα γόρια. Έτσι πλασάρω τον εαυτό μου. Γλώσσα δεν μπαίνει μέσα. Ειδικά τι βραδινέ ώρε. Έχει ασχοληθεί με τηλεόραση. Ήμουν στο Just the Two of Us πέρυσι. Α, και βγει γρήγορα. Σε φάγανε τα κυκλώματα. Είσαι που πάτησα και με έφυγα. Με φάγανε τα κυκλώματα κορίνα από τα εγκλήματα. Είχα στενοχωρηθεί τότε πάρα πολύ. Πρώτον, γιατί πέρναγα καλά παρά την αδιανόητη κούραση. Πέρναγα ωραία. Δεν ήθελα δηλαδή να τελειώσει αυτό. Μου άφησε μια γλυκόπικρη γεύση. Ποιο ήταν ο τελευταίο μαζί σου, δηλαδή με ποιον ήταν αντίπαλο για να φύγει εκείνη τη μέρα. Ήμουνα με τον DJ το Βαλεντίνο. Αυτό okay. Που έπαιζε στο MAD. Χωρί τέτοιο. Αυτό ήταν. Έχει κάνει κάτι άλλο σε εκπομπή και τα λοιπά. Σε έχουν καλέσει να παρουσιάσει κάτι προτάσσενο. Λοιπόν, άναψε τσιγάρο, πιες καφέ και αρχίζει. Εσύ καφέ να τα πω. Είχα πριν 3 χρόνια την πρώτη μου πρόταση από το Survivor και ό,τι είχα πάει στο ρυθμό. Πρώτον, δεν ήθελα να πάω στο Survivor γιατί δεν θέλω να κοιμάμαι και ο Μίκητας να χορεύει, ας πούμε, καστανιέτες στις γενετήσεις περιοχές μου και να τρώω καρύδα, ψάρι που έχω αλλεργία. Λούτσο, όχι. Να βρέχει μούχλα, καλύβα, ξύλο και εγώ, ας πούμε. Αυτό δεν πληρώνεται. Ψυχική υγεία θεωρώ ότι δεν πληρώνεται. Και δεύτερον, είχα μόλις κλείσει και στο ραδιόφωνο ότι είχα αρχίσει. Μετά μου είχε γίνει πρόταση για να είμαι σε ένα πρωινό στο πάνελ της εκπομπής. Έκανα το δοκιμαστικό, θέλαν οι άνθρωποι. Απλά επειδή θα ήμουν και στο Just την ίδια χρονιά, είχα και το ραδιόφωνο το αυτό, άρα λέω θα πεθάνω. Αν ήξερα ότι θα φύγω σε ένα επεισόδιο. Σου έλεγα, παιδιά, ναι, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει. Φέτος ξανά είχα πρόταση από το Survivor. Α, δεν πίστηκαν ότι δεν ψήνεσαι. Όχι. Όταν του είπα εγώ ότι, παιδιά, δεν μπαίνω σε αεροπλάνο. Βλέπω το αεροπλάνο και η παλαιμία βαίνουν στου 165. Μα από όταν μπήκα, είπα, δεν ξαναμπαίνω. Έζησα τον τρόμο, την απόγνωση, το γονάτισμα ψυχής. Φίλο μου, γελάνε, ο τρόπος που τα λες απλά, εντάξει, ο καθένας έχει φοβίες. Μα αυτό είναι το γέλιο, μέσα από αυτό δημιουργείται. Παιδί μου, συγγνώμη, μπορώ να κάνω μια μικρή παρένθεση για το αεροπλάνο. Παρακαλώ. Και απευθύνομαι και στην παραγωγή της Survivor, στην Ατζούν Media, αν μου ξανακάνει κάποια πρόταση. Να καταλάβει λίγο τη μούρλα που έχω στο κεφάλι μου. Μπαίνεις μέσα σε ένα κουτί το οποίο ανεβαίνει στα 20.000 πόδια που δεν έχουμε ξεκαθαρίσει και ποιανού το πόδι είναι, άλλο το δικό μου το ποδάρι, άλλο του κουλιανού που είναι και 3,5 μέτρα, δηλαδή παίρνουν ποιο πόδι είναι. Ανεβαίνει εκεί πάνω, πετάει, κανείς δεν ξέρει πώς, γιατί τα φτερά δεν κουνιούνται. Πώς κάνει η καρδερίνα, το κοτσίφι, μπορεί να τα φτερά πετάει. Αν έχει τα φτερά και δεν κουνιούνται. Τι πώς δεν ζεσύ, ρε φίλε. Τρομαγμένος με τη ζωή. Και ό,τι και να γίνει, εγώ δεν μπορώ να φύγω. Όσο και να φρικάρω, να πάθω κρίση πανικού, να παίζω κάτω να χτυπηθώ, δεν κατεβαίνει. Φτάσει στα 20.000 πόδια. Και ακόμη δεν θα έχει μάθει, και ενώ το πόδι έχουμε σαν έτσι, μέσο όρο μέτρηση. Μια εναλλακτική ήταν στο άλλο που είχε κάνει στο Epsilon Open το, στην Κουρούτα με το Σόμερ, το Survival Secret, που λεγόταν. Ναι, όχι. Αγωνιστές, είσαστε έτοιμοι! Πάμε να δούμε τον αγώνα! Θα πήγαινε σε κάποιο άλλο reality show, ξέρω, Big Brother, Fame Story. Σε κριτική επιτροπή στο Fame Story θα πήγαινα. Θεωρώ ότι δύο πράγματα μου αξίζουν εμένα πια όσον αφορά τη μουσική μου καριέρα, που είναι πια διαμφισβήτητη. Μια βραδιά στο Ηρώδιο και κριτή στο Fame Story. Οκ. Big Brother θα έμπαινε σε reality και τέτοια. Ποτέ. Γιατί? Μου ξέρει, δεν θέλω να φανώ και πάρα πολύ σκληρό τώρα, γιατί έχω γνωστού και κάνω και παρέα με αρκετά άτομα τα οποία έχουν υπάρξει. Αλλά... Ο Θέμη δεν είχε μπει. Ο Θέμη που είναι από του καλύτερου μου φίλου. Ο Θέμικορν. Ναι, είναι και ο στόχο που έχει ο καθένα για τη ζωή του. Και την επαγγελματική του πορεία. Εγώ θεωρώ ότι εάν σε ενδιαφέρει καταξιωθεί κάποια στιγμή στον χώρο τη υποκριτική, όσο λιγότερο αποκλίνει από αυτό, τόσο πιο πολύ θα σε βοηθήσει. Ναι, θα μου πει κάνει ραδιόφωνο. Και πάλι, κάνω κωμωδία στο ραδιόφωνο. Προσπαθώ τουλάχιστον να κάνω. Νομίζω ότι σε στιγματίζει και σε χρωματίζει αλλιώ το να συμμετέχει σε ένα reality. Επίση, με τρομάζει και πάρα πολύ αυτή η ανεξέλεγκτη έκθεση. Εγώ θέλω να δείχνω στον κόσμο αυτό το κομμάτι που θέλω εγώ να δείχνω. Θέλω να του δείξω ένα σκετσάκι που έχω γράψει. Κάτι που θα σκεφτώ και θέλω να μοιραστώ. Μια συνέντευξη που τώρα έχω επιλέξει ότι θέλω να μιλήσω. Όταν ξυπνήσω με το μαλλί Χρυσαρόπα, τη τσίπλα σύμπλεγμα νησιών, οι Κυκλάδες και το Ιόνιο Πέλαγο. Ανάσαυρο μερί κουνάβι και καλησπέρα. Δεν θέλω να με δει κανείς έτσι, ούτε στα νεύρα μου, ούτε στη θλίψη μου, ούτε 24 ώρες. Αυτή απόλυτη έκθεση. Okay. Εσύ πώς έγινες γνωστός από το TikTok? Λίγο έρχομαι σε μια μηχανία όταν πρέπει να μιλήσω σαν δεδομένο ότι είμαι γνωστός. Γιατί... Είσαι γνωστός. Κάποιος μπορεί να μην ξέρει το όνομά σου κτλ. Αλλά κάπου σίγουρα σε έχει πετύχει μέσα social, σίγουρα. Υπάρχει μια, δηλαδή βλέπω στον δρόμο με χαιρετάει. Υπάρχει μια γνωρισιμότητα. Το βλέπω και όσο περνάει
καιρό. Και έχει και κόσμο που σε ακολουθεί, οπότε. Ναι, ισχύει. Αλλά θεωρώ ότι γνωστή είναι η Μαντόνα. Παρ' όλα αυτά, στην Ελλάδα, αν είσαι εσύ και η Μαντόνα, πιστεύω πολύ περισσότεροι θα γνωρίσουν εσένα τη Μαντόνα. Ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Είναι λίγο θλιβερό αυτό. Ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ναι. Προτιμώ να ξέρουν τη Μαντόνα. Είναι πολύ πιο αξιόλογη από μένα. Να πούμε πώ αποκτήθηκε μια αναγνωρισιμότητα στον βαθμό που υπάρχει. Εγώ είχα αρχίσει να κάνω παρέα με την Κική, τη Super Kiki, έτσι άρχισαν τα social μου, η οποία πάντα πίστευε ότι έχω ένα ταλέντο και με παρότρινε στο να αρχίσω να κάνω βίντεο και να κάνουμε και μια παράσταση μαζί stand-up. Και μου λέει μια μέρα, την ήξερα δύο εβδομάδες, σε ένα μήνα έχουμε παράσταση μαζί. Κάτσε γράψε, τσε τρελή μωρή. Τι να πω, ανέβω σκηνή να κάνω. Δεν με ενδιαφέρει κάτω. Εγώ ήθελα να κάνω πρόβες και κοίτα στα αρχίδια τη. Άλλοι κόσμοι είμαστε. Μου τσακωθεί, τσε λέει θα γίνουμε ρεζίλοι, αλλά εντάξει, μου δώσαμε τεράστια ευκαιρία η κοπέλα αυτή. Οπότε μέσα σε όλο αυτό κάναμε την παράσταση, κάναμε και κάποια βιντεάκια μαζί, άρχισα και μόνο μου μετά και από το Instagram ουσιαστικά πάρα τώρα 5 χρόνια. Άρχισε σιγά σιγά μέχρι που έκανα μετά από την πρώτη μου παράσταση μόνο μου, μου έδωσε και λίγο αυτό, έσκασε η καραντίνα που ήταν όλοι στα κινητά του και εκεί νομίζω μπήκαν όλα σε ένα δρόμο λίγο πιο σίγουρο ότι πάει αυτό. Εδώ μεταξύ με τη Super Kiki, χωρίς να τα παρακολουθώ όλα αυτά, να πώ σου λέω, πώ είναι αυτό, μου έχουν σκάσει. Μιλάμε Super Kiki, δεν μιλάμε Κατινάκι, ο Κατινάκι μιλάμε τη Super Kiki, και εκεί μιλάμε το Κατινάκι, όχι δεν μιλάμε σήμερα, μιλάμε την Τρίτη. Έτσι τα ξαναβρήκαμε. Έτσι είναι. 5 χρόνια με την Κική αυτό πράγμα συμβαίνει. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά άτομα τη ζωή μου και από τα πιο δύσκολα άτομα φυσικά. Όπω και εγώ θεωρώ ένα πάρα πολύ δύσκολο άτομο ανά περιπτώσει. Είναι μια σχέση εγκομενική, είναι μια σχέση καρμική. Εμένα μου άλλαξε τη ζωή αυτή η επαφή και αυτή η σχέση. Και έννοια. Εγώ αυτή τη στιγμή βιώνω το όνειρό μου. Πάντα αυτό ήθελα να κάνω στη ζωή μου, να έχω ένα μέσο και να μπορώ να κάνω ανθρώπου να περνάνε καλά μέσα από τη δική μου θλίψη. Δεν ήξερα πώ να γίνει όμω αυτό. Και ουσιαστικά με το που γνώρισα την Κική, σαν να γύρισε μια σελίδα στη ζωή μου και να μου άρεσε να μου άνοιξε όλο το δρόμο. Να μου δείξε που είναι το φως και με καθοδήγησε. Και σε προσωπικό επίπεδο, νομίζω και οι δύο έχουμε εξελίξει ο ένας τον άλλον. Αλλά όλα τα τόσο έντονα πράγματα δεν μπορεί να είναι μόνο ρόδινα. Τώρα πάλι μιλάμε. Πόσο καιρό δεν μιλούσατε? Ένα τρίμηνο, αλλά δεν είχαμε τσακωθεί. Εγώ απλά χάθηκα. Παλιά είχα χαθεί και εκεί. Πιο παλιά είχαμε τσακωθεί και δεν μιλούσαμε. Φίλους από το χώρο έχεις? Ναι, όπως μία από τις πιο σημαντικές μου επαφές είναι εκεί. Με τη Σοφία την Κουρτίδου. Που κάναμε και την εκπομπή μαζί. Ο Φέμικορ, που είναι από τα πιο καλά παιδιά που έχω δει στη ζωή μου. Μια απίστευτη ψυχή. Μην ξεχάσω τώρα κανένα. Με τη Μαρσό. Μαρσό. Με τη Μαρσό. Φοβερό παιδί. Πολύ, πολύ κοντινή μου αυτή είναι. Και ξεκίνησε εσύ και έκανε ουσιαστικά άρα από το Instagram και τα λοιπά και παραστάσεις, stand-up και τα λοιπά. Τώρα συνεχίζεις να γράφεις για παραστάσεις? Θέλω πάρα πολύ. Με το που άρχισε το ραδιόφωνο, δεν είχα χρόνο. Είχα φτάσει στις παραστάσεις ένα πολύ καλό level που ερχόταν πολλοί κόσμος και ήμουν και εγώ όπως ήθελα να είμαι και το είχα κάνει εκεί όπως τον ηρευόμουν. Έμεινε όταν έχει μια καθημερινή εκπομπή. Λίγο σου τρώει και ενέργεια και χρόνο. Το έχω βάλει σίγουρα στο πλάνο από του χρόνου να γίνει. Επειδή μου έχει λείψει, το έχω ανάγκη, το θέλω και εύχομαι να τα βολέψω κάπως με έναν τρόπο που να μπορεί να συμβεί. Είναι το αγαπημένο πράγμα με παραστάσεις. Σε σύριαλ θα έπαιζες, γιατί από ό,τι μπορεί να καταλάβει εύκολα κάποιος βλέποντας τα βίντεο σου, έχεις έναν έρωτα με την Τόλσε Βίτα, σωστά? Το έχω τατουάζ. Και με τη Μαρία Καβογιάννη είναι ο μεγάλος μου έρωτας. Α, συγκεκριμένα με την Καβογιάννη. Άρα και εγκλήματα φάση. Εννοείται, εννοείται. Η Καβογιάννη είναι για μένα σαν δεύτερη μάνα στο μυαλό μου. Με μεγάλωσε ουσιαστικά. Την έβλεπα όλη μέρα, ρε παιδί μου. Η οποία είναι και εκπληκτική σε δραματικού ρόλου. Δεν έχει δει το μαέστρο του Παπακαλιάδη και τα. Είναι αδιανό, δηλαδή, αν κάποιο την έχει δει Κορίνα. Και μετά από εκεί είναι τρέλα. Πείτε μου, εγώ την έχω δει στο θέατρο την Καβογιάννη, στο Τρίτο Στεφάνι. Καλά, από μικρό έλεγα στα θέατρα και είχα τσουτσούριαζα. Και αυτό που έκανε, ποιο μαέστρο. Ο μαέστρο, αληθή για κάλου. Τίποτα. Αδάκι στην πλατούλα, να τη βλέπει τρει ώρε να σπαράζει, να ουρλιάζει με τα μάτια γουρλωμένα και να τρέχουν δάκρυα. Την έχει γνωρίσει από κοντά. Βέβαια. Πήγαινε σαν παιδάκι στο θέατρο σε μια παράσταση που έκανε τότε τη Φουρκέτα. Θα πάει 10 φορέ, πήγαινα με λουλούδια και μυθοδέσμε κάθε φορά. Οπότε μη είχε μάθει πια με θυμότανε. Και την επόμενη χρονιά έκανε ένα σύριλ στο Μέγκα με τον Αθερίδη, το πίσω στο σπίτι. Ναι. Κοπέλα που έπαιζε την κόρη τη, ήξερε κάπως τον πατέρα μου και λέει ο πατέρας μου στην κοπέλα, έχει μούρλα, αου, τα κανονίζουν, με θυμόταν η Καβογιάννη. Το είπα και 10 φορέ στο θέατρο. Και λέει να έρθει εννοείται ο Γιαννάκη και τα λοιπά και με πήρε. Μου βάλε ένα φάο, με πρόσεξε, με είχε από το χέρι, με βάλε στα μάξι, με γύρισε σπίτι. Και πήγα μετά από μια δεκαετία και δεν με θυμότανε. Το πιο συγκινητικό όμως είναι ότι έβαλα μια φωτογραφία φέτος μαζί τη από τότε που είχα πάει στα γυρίσματα. Πήρα αρκετή έκταση αυτή τη φωτογραφία, η αλήθεια είναι, που άρεσε πολύ. Και μου στείλε μήνυμα. Από μόνη τη. Ναι, και μου λέει Γιαννάκη μου. Κατέβασε έτσι. Είμαστε χάλια. Τι λήψη είναι αυτή. Μου λέει, με συγκίνησε πάρα πολύ και θα δεν θέλω ακριβώς να πω ακριβώς τι μου είπε, γιατί είναι προσωπικό το μήνυμα. Ήταν ένα μήνυμα που εγώ το κρατάω από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μου. Τι μου έστειλε μήνυμα η Καβογιάννη και την αγαπώ και τη σέβομαι απεριόριστα. Και θα παίζει σε σύριαλ. Μαζί τη, όχι γιατί θα με κατάπινε, δεν μπορώ να σταθώ δίπλα τη. Άρα σε σύριαλ απλά δεν έχει τύχει μέχρι στιγμή. Δεν μου έχουν προτείνει, αλλά να σου πω κάτι. Δεν γίνονται και πια κωμωδίες. Και αν γίνεται καμία, είναι κατά κρύα αυτά που βλέπουμε. Ισχύει, παίζει πολύ δράμα και πολύ
Μόνο δράμα. Ιστορικά. Αρχικά και... νιώθω ότι τα σύριαλ αυτή τη στιγμή είναι σαν να έχουμε γυρίσει στο 2004 Βραζιλία Μαριμάρ. Τύπου Σοράγια Μοντενέγκρο στο 2024. Και είναι όλα κακό και φωνή και κλάμα. Και μην φεύγει, θα φαρμακωθώ. Και. Εντάξει, παιδιά, λίγο να σκάσει το χυλάκι μα. Αλλά πώ θα γελάσουμε αν δεν μπορεί να πει και τίποτα. Δεν μπορεί να ξεστομίσει μισό αστείο, γιατί θα πέσουν όλα να σε φάνε και θα σε κανσελάρουνε. Κάτσε και βλέπε τώρα την απαγωγή και τον άλλο που δεν έχει πατήσει κομπερά του να κλαίει. Εγκλήματα ή Dolce Vita. Όπου βάζει και το ηχητικό πολλές φορές θα. Όλα, πάω. Αρχικά με την εγγραφή σας στο γυμναστήριο πρέπει να γνωρίζω κάποια βασικά πράγματα. Όπως, ποιος είναι ο στόχος σας. Για να βρω γαμπρό. Υπενθυμίζω πως και σήμερα βρίσκεται μαζί μας στο Insurance Market. Για να βρεις την κατάλληλη ασφάλεια σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, εγγύηση χαμηλότερης τιμής, εξόφληση μέχρι και 12 άτοκες δόσεις και εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο. Link στην περιγραφή. Οπότε αν σου λέει κάποιος, σύριαλ, τραγούδι, θέατρο, stand-up. Τραγούδι. Πού είναι το μόνο που δεν ξέρω να κάνει. Εν τω μεταξύ ο άνθρωπος ο οποίος έχει τραγουδήσει περισσότερες φορές στο η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη από την ίδια την Άννα Βύση που το έχει βγάλει. Το δεν θέλω να ξέρεις τραγουδά πιο πολύ. Μ' αρέσει η Βύση πάρα πολύ. Τώρα το έχω γυρίσει σε Μαρινέλα πιο πολύ βέβαια. Βρε, δεν έχει ιερό και όσιο. Κανένα. Για περίεργη το τραγούδι τη Βύση, δεν θέλω να σου στερήσω το βήμα. Στο τέλος κάθε συνέντευξη τραγουδά. Πειράκι, στο τέλος, παιδιά. Για να μην φύγουν από τώρα, κατάλαβες. Τη Βύση την έχει γνωρίσει από κοντά. Βέβαια. Επειδή τραγούδα λοιπόν για την Βύση του τραγούδα, δεν θέλω να ξέρει συνέχεια. Κάνουμε κάτι podcast με την Κική. Κάπως έπεσε στα χέρια της, στα μάτια της και με ακολούθησε. Εγώ εκεί κατάλαβα τι σημαίνει να παθαίνει κάποιο αρχή εμφράγματο. Κατάλαβα πως είναι να σταματάει η καρδιά για λίγο, να βλέπει αυτό το φως, το τούνελ, την Νικολούλα χαιρετάκα να σου λέει ήρθε η ώρα να πας στο θάνατο. Γιατί λέω αποκλείεται να το βιώνω εγώ αυτό. Έκανα φωτογραφία, το follow, λέω με κάναν follow. Μετά από το πολιτικό να ρωτήσει. Ότι έγινε μια στιγμή. Μιλήσαμε στο Instagram, στο chat. Πήγα στην πρώτη συναυλία μετά από την καραντίνα. Πήγα στο καμαρίνι. Πήγα μέσα, μου λέει τραγούδα. Σκέφτομαι εγώ θα το μετανιώσει. Τραγούδισα όμω εγώ. Κάτσαμε, τα είπαμε. Μετά ξαναπήγα. Έχω παίξει και στο βίντεο κλιπ τη. Σε ποιο? Την Καζόζα. Άμορε μίνιο. Κέικρο. Τα κλινέγκα είναι απίστευτη. Ό,τι έχει παίξει, δεν το έχω δει το βίντεο κλιπ. Ναι. Αλλά είμαι και πέντε καρά που περνάω πίσω από την Παναγιοτοπούλα στο δρόμο. Δεν έχω περάσει πίσω από τη Δύση. Έκανα αυτό. Εντάξει, δεν είναι θεάρα, είναι απίστευτη, είναι. Ακομπληξάριστη φαίνεται η Δύση, πολύ. Νιώθω ότι είναι πιο νέα στην ψυχή από μένα. Ακούραστη, αγέραστη, με καύλα για ζωή ακόμα. Έχει τόσα πράγματα, δηλαδή τώρα 50 χρόνια καριέρα. Να μην έχει βαρεθεί να μιλήσει με τον Γιάννη τον Κατινάκη, να στραγουδήσει και να έχει ακόμα τη μούρλα και την όρεξη να στο κάνει. Και εντυπωσιακό πόσο κρίστα λένε η φωνή τη. Ναι. Εντάξει, θα πάρει λίγο παράπλευρε απώλειε. Όταν είχε γίνει μεγάλη ένωση Βανδύ Δύση και ήταν στο Just the Two of Us, φαινόταν υπεροχή φωνή. Ήταν λες δεν γίνεται τώρα. Η Βύση ήταν CD, ήταν κρύσταλλο η φωνή. Έχει ωραία φωνή και η Βανδύ. Ναι, μια χαρά είχε, αλλά στη σύγκριση φαινόταν πάρα πολύ. Αλλά η άλλη είναι μεγαθύριο. Η άλλη είναι δηλαδή το ανοίγει να ρίγει και πέφτουμε όλοι κάτω. Καμία δεν συγκρίνεται με τη Βύση. Να συγκριθεί η Μαρινέλα, να συγκριθεί η Αλεξίου, να συγκριθεί η Βιτάλη. Και είπε σαν γυναίκα γέραστη. Και α περάσουμε στο θέμα που σε ρώτησα και με τον που συναντηθήκαμε. Γιατί δεν λες την ηλικία σου. Γιατί σου είπα ότι όταν θα είμαι πια με κάποιο ουροκαθετήρα και θα λέω ότι είμαι 60 ενώ θα είμαι 95, να μπορεί έστω και μισό άνθρωπο να το πιστέψει αυτό. Πρέπει να προνοούμε από τώρα. Τι να έχει πει ποτέ δημόσια την ηλικία σου, δηλαδή φάση. Ναι, καλά, εν τω μεταξύ το λένε, αν δεν τη λε, δεν τη λε. Και στον πάλι όμω το Instagram το γράφω. Τι γράφω, γερνά, λέμε το 97. Απλά το γράφω φάτσα κάρτα με το που πει στο προφίλ μου. Ουσιαστικά δεν με ενοχλεί η ηλικία σαν ηλικία, αν δεν συνοδευόταν από μια φθορά του σώματο και μια κατεύθυνση προς το θάνατο και την ανυπαρξία. Όμορφες κουβέντες πρωινές. Δηλαδή, αν πήγαινα 80 και ήμουν ακόμα έτσι και ήξερα ότι έχω να ζήσω άλλα 1000 χρόνια, πάω και 80 και ναι, δεν με αφορά. Δεν είναι φυσική εξέλιξη του ανθρώπου όμως. Με αυτό δεν μου αρέσει. Η φυσική εξέλιξη του ανθρώπου. Και κάθε φυσική εξέλιξη δεν είναι ότι είναι και πάντα ευχάριστη. Θα έκανε επεμβάσεις. Δεν θα κάνω. Το φτάσω αυτό κοκαλάκι μου στο τσιμπιδάκι. Θα τον κάνω εγώ τσίτα μπόμπα. Δεν θα έχει ρητήδα ποτέ. Από πάντα ήσουν έτσι με την ηλικία. Ναι, από μόνο. Ήταν ο μόνιμος μου φόβος το υπαρξιακό. Πιο πολύ είναι ότι πλησιάζει κάθε χρόνο σε κάτι. Σε τρομάζει που είναι ο θάνατος. Παρά το 30 σαν αριθμό, εντάξει. Άρα έχεις φοβία με το αεροπλάνο, έχεις φοβία με το θάνατο. Η φοβία του αεροπλάνου είναι φοβία θανάτου. Διότι ό,τι φοβία έχει ο άνθρωπος, έχει σαν πολύ κοινή βάση. Είναι ένα δέντρο, όλες οι φοβίες με πάρα πολλά κλαδιά και φύλλα και λουλούδια, σίγουρα και λουλούδια, κάκτη. Και ο κορμός είναι ο θάνατος που τα δημιουργεί όλα. Εγώ μπορεί να φοβάμαι τώρα επειδή μου να σου πω, να μην μείνω μόνος. Ακόμη και αυτό είναι φοβία θανάτου, θεωρώ. Έχεις κάνει κάποια προσπάθεια να το αντιμετωπίσεις όλο αυτό. Πάρα πολλές. Είμαι το κορίτσι της ζούγκλας με ένα σπαθί.
όλη μέρα και προσπαθώ να αντιμετωπίσω αυτό το φόβο. Από παιδί, είμαι μόνιμα με σπαθιά. Έχει γίνει κάποια εξέλιξη αυτό? Ζω ακόμα. Ειδικά. Δεν έχω τρελαθεί και μπορώ και υπάρχω και συνυπάρχω χωρίς να με πηγαίνει πίσω. Το θεωρώ πολύ μεγάλο κατόρθωμα αυτό. Άνθρωποι δεν το αντιμετωπίζουν όταν το έχουν σε τέτοιο βαθμό που το έχω εγώ και τόσα χρόνια. Αυτό μου το έχει πει και ο ψυχιατρός μου, ας πούμε, ο προηγούμενος που είχα πάει. Υπάρχουν άνθρωποι με πράγματα που μου λέει ότι σκέφτεσαι και σου συμβαίνουν και κάνεις, που δεν μπορούν να βγουν το σπίτι τους. Ναι. Εσύ είσαι απόλυτα λειτουργικός. Δώσ' το στον εαυτό σου αυτό. Είχε φτάσει ποτέ σε κάποιο τέτοιο επίπεδο? Όχι. Αλλά και να φτάσει κάποιος είναι απόλυτα κατανοητό και δεν πρέπει να αισθανόμαστε ότι μπορεί να πηγαίνει πίσω η ζωή μας, να μην αισθανόμαστε ενοχές αν φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να αντέξουμε την ψυχή μας και το μυαλό μας. Πρέπει να αγκαλιάζουμε τον εαυτό μας, να αποτινάξουμε το στίγμα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο στίγμα με τις ψυχικές ασθένειες. Ναι. Να μας αγκαλιάσουμε και να δώσουμε στον εαυτό μας τον χώρο που χρειάζεται και την απαραίτητη δουλειά που πρέπει να κάνουμε, μέχρι να μπορέσουμε να επανέλθουμε και όταν επανέλθουμε και όπως επανέλθουμε. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κατανόηση για τα θέματα ψυχικής υγείας. Είσαι διαφορετικός στην προσωπική ζωή από τις κάμερες. Εγώ τώρα, ας πούμε, δεν ξέρω αν το γυρίζουμε και τα λοιπά, σε βλέπω λες και σε εγώ δεις στα βίντεο. Ναι. Έτσι, ενεργητικό, με αστήρευτο χιούμορ, πολύ γρήγορο λόγο. Ενεργητικό δεν το έλεγα πάρα πολύ. Πάντα επιβεβαιώσω και το μισό λεκανό παιδί εκεί, αυτό κατάλαβε. Σου πει ενεργητικό δεν είμαι. Αν δεν έχει τηλεφωνική. Ενεργητικό όχι. Θα πάρουν τηλέφωνο, α πούμε, από πολλού κλάδου. Θα παραπονεθούν για κάποια ψέματα που μόλι φοβόθηκαν. Είσαι πολύ με στην ενέργεια και πάρα πολύ έτσι over. Στην προσωπική ζωή είσαι έτσι. Όχι, βαριέ. Άρα είναι κάποια περσόνα ουσιαστικά όλο αυτό που κάνει. Τα σκετσάκια μου, τα παίζω σε μια παράσταση κτλ. Είναι ο ρόλο μου. Έχω γράψει κάτι και δραματουργικά το εκτελώ. Όταν θα μιλήσω σε ένα story, προφανώ μπαίνω σε μια διαδικασία ότι τώρα απευθύνομαι σε έναν κόσμο και ο σκοπός αυτού που κάνω είναι να γελάσει κάποιος. Αφυπνίζω το σώμα μου και τη σκέψη μου και το μυαλό μου. Τώρα καταλαβαίνω ότι αυτό θα παρακολουθήσουν 10 άνθρωποι, δεν μπορώ να είμαι. Ναι, έχω μπλέρεστα. Μπρο. Είναι δουλειά. Είναι. Από όταν άρχισα να εκτίθεμαι στα social ή στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση και μπήκα σε όλο αυτό, που ήταν και κάψαμε πια από μέμορο, έφυγε η ανάγκη στην προσωπική μου ζωή να είμαι πάρα πολύ έντονο. Παλιά ήμουν πάρα πολύ έντονο. Εμονικά, εξαναγκαστικά. Πρέπει να με όποιον βρεθώ να γελάσει τώρα. Να πει βαράει αυτό ο Γιάννη. Τα λέτε κι αυτό, δεν είναι λαφούλ. Από όταν πήρα αυτή την καθολική, την ευρύτερη αποδοχή, ναι. Έχει βγει πιο πολύ η αλήθεια μου στην προσωπική μου ζωή που είναι θέλω να ράξω το κινητό, να δω με ταινία. Διαφορετικό χιούμορ πολύ από αυτό που μπορεί να φαίνεται στα social. Δεν είμαι ακριβώς έτσι. Τώρα, αν πηγαίναμε δηλαδή για καφέ, θα ήσουν ο τύπος που θα έκανε τα αστεία ή θα ήσουν ο τύπος που ήρθε ο Γιάννης, δεν ήρθε από τον πυραμίδηση. Ανάλογα. Θα ήθελα να αποδείξω κάτι στον καφέ αυτό ή όχι. Αν δεν είχα την ανάγκη να αποδείξω κάτι και αισθανόμουν πάρα πολύ άνετα μαζί σου, είχαμε κατοχυρώσει ότι εσύ έχει καταλάβει ότι είμαι αστείο. Αυτή είναι η μούρλα μου εμένα. Α, οκ. Θες να επιβεβαιώσει ο άλλος το ξέρει. Ναι, ότι μπράβο Γιάννη, έχεις ταλέντο. Άμα το ξεκαθαρίσουμε αυτό και νιώθω, το ξέρουμε ότι το πιστεύεις αυτό για μένα, θα είμαι πάρα πολύ χαλαρός. Άρα σε νοιάζει συγγνώμη τον άλλον. Είμαι πάρα πολύ ανασφαλής άνθρωπος, αδιανόητα. Μια μόνιμη ανασφάλεια θεωρώ ότι ξερνάω τόση ώρα. Πάρα πολύ ανασφαλής. Τι γνώμη πιστεύεις έχει ο κόσμος για σένα? Το ακριβώς αντίθετο. Αν ρωτήσουμε τώρα 10 ανθρώπου, τι γνώμη έχεις για τον Γιάννη Κατινάκη, πώς θα το χαρακτήριζες, τι πιστεύεις θα έλεγε περισσότερο κόσμο? Καλέ, τι ακομπλεξάρι στο παιδί είναι αυτό. Καλά, μου αρέσει πάρα πολύ το θάρρος του. Φουλ χαβαλές. Full ενέργεια και λούρα το αντίθετο. Είμαι πάρα πολύ κομπλεξικός. Είμαι πάρα πολύ φοβισμένος. Κανένα θάρρος, καμία αυτοπεποίθηση. Θεωρώ ότι όλοι επιλέγουμε να φοράμε ένα γυαλιστερό ρούχο, ένα πάρα πολύ ωραίο ρούχο, νοερό, καταλαβαίνεις, για να παρουσιαστούμε στον κόσμο και εκεί πέρα που μας ενδιαφέρει. Τα μπαλωματάκια που έχει κάτω από τη φόδρα το ρούχο, πιστεύω είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Και όσο πιο μεγάλο το μπάλωμα και πιο σκισμένο το ρούχο στη φόδρα, τότε πιο γυαλιστερό θα είναι απ' έξω. Μου λένε καλό λόγο, πρώτη μου σκέψη είναι ναι, αλλά. Το επόμενο πράγμα που θα κάνω θα αρέσει το ίδιο, θα είναι αρκετά καλό για να επιβεβαιώσει τον καλό λόγο που μου είπε τώρα κάποιο ή θα τον απογοητεύσω. Ποτέ δεν έχω χαρεί. Δεν αφήνω τον εαυτό μου να χαρεί. Από τα σχόλια στο TikTok, στο Instagram, από τα βίντεο που κάνω. Καθόνομαι. Βλέπω καλά σχόλια. Αν πάει ένα βίντεο καλά και λέω, δεν θα είναι το ίδιο καλό το επόμενο. Δεν θα αρέσει το ίδιο. Και γιατί δεν κάνει ένα βήμα πίσω για να πει τι ωραίο που είναι αυτό? Δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι μηχανισμού, τι τραύματα έχει την ψυχή. Από μικρό ήσουν έτσι δηλαδή. Ναι. Από μικρό ούρλιαζα για αγάπη και αποδοχή, ενώ την έπαιρα τουλάχιστον γονεί μου τουλάχιστον ότι δεν έχω πάρει την αγάπη. Αλλά από το περίγυρο. Δεν ξέρω, φταίει ότι κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι η σεξουαλικότητά μου θα γίνει αφορμή για μια περιθωριοποίηση. Είναι και ένα κομμάτι της φύσης μου έτσι που το ζητάει αυτό. Δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά θα σου πω ότι από μικρός ζήταγα την αποδοχή. Και πάντα, ακόμη και αν την έπαιρνα, ήθελα κι άλλη. Κι άλλη, κι άλλη, γιατί ποτέ δεν αισθανόμουν αρκετός εγώ ίδιος. Ποτέ δεν αισθανόμουν ότι είμαι καλό, το οτιδήποτε. Ένιωσε περιθωριοποίηση που είπες από το σχόλιο, από τους φίλους, το περιβάλλον. Εννοείται αυτό. Συνέβησαν πάρα πολύ άσχημα πράγματα στην παιδική μου ηλικία και στο σχολικό μου περιβάλλον. Αλλά ακόμα και στην οικογένεια μπορεί να παίρνει προσοχή. Ο νιώθω προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για εσένα. Αλλά επειδή
επειδή και αυτός είναι άνθρωπος, εν τέλει, να μην έχεις ανάγκη αυτή την προσοχή που σου δίνει. Δηλαδή, μπορεί ο γονιός να σου δίνει πάρα πολύ προσοχή στο να είσαι καλά, να είσαι χαρούμενος, να καθησυχάσει για κάτι και το παιδί. Οπότε το εξωτερικεύσει και πάρα πολύ σωστά. Μπορεί εκείνη τώρα να έχει ανάγκη από μια άλλου είδους προσοχή. Δηλαδή, η ανάγκη του να είναι ότι φοβάμαι να κοιμηθώ το βράδυ μόνος μου. Mm. Και θα θέλω το βράδυ, ας πούμε, να μου πιάσει κάποιος το χέρι. Είναι πολύ περίεργες οι δυναμικές των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων και κυρίως μεταξύ γονέα και παιδιού. Το μόνο που ξέρω σίγουρα είναι ότι οι γονείς μου προσπάθησαν να κάνουν το καλύτερο. Αλλά ότι εγώ μπορεί να έχω. Τι να έχω στην ψυχή μου είναι άλλο κομμάτι. Και ο πατέρας σου έχει φανεί και σε βίντεο, του έχει πάρει συνέντευξη, ήταν κουβέντα τέλος πάντων. Και είναι πάρα πολύ υποστηρικτικός. Αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ υποστηρικτικός. Απλά δεν πρέπει να ξεχνάμε γενικά. Δεν το λέω τώρα για τον πατέρα μου μόνο αυτό. Το λέω για όλους τους ανθρώπους. Ότι οι άνθρωποι είμαστε πολύ πλευράοντα. Δηλαδή και ο πατέρας μου, έχει να σου πω το παράδειγμα αυτό, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει μεγαλώσει, είναι καλλιτέχνης, ενώ έχει μεγαλώσει με άλλους καλλιτέχνες, έβλεπε από μικρός drag show, ξέρει πάρα πολύ καλά κομμάτια της τέχνης. Είναι ένα πάρα πολύ ανοιχτό μυαλό, ρε παιδί μου. Ένα... Αυτό όμως και πάλι δεν σημαίνει ότι τον αγιοποιούμε και ότι μπορεί να μην έχει κάνει λάθη κι αυτός. Καλά, προφανώς. Είναι γενικά ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων αυτό. Τυποποιούν ανθρώπους με ένα του χαρακτηριστικό. Π.χ. εμένα μπορεί να με χαρακτηρίσουν ότι με ορίζει η σεξουαλικότητά μου. Ο Γιάννης είναι εκεί. Ο πατέρας του Γιάννη είναι καλός γιατί τον αποδέχτηκε εκεί. Η Κική είναι μια νευρική φυλακόβια. Ναι. Μας χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους από ένα πράγμα. Λες και είμαστε μονοδιάστατα όντα. Αυτό με ενοχλεί. Η μάνα σου δεν έχει εμφανιστεί ποτέ σε βίντεο. Όχι, και ούτε πρόκειται να το κάνω αυτό. Γιατί? Αρχικά πριν πω για τη μάνα μου, τη ξεκαθαρίσω, μην παρεξηγηθεί. Πω για την Κική ότι είναι μια νευρική φυλακόβρα, αυτό που λένε και διαφωνώ. Ναι, κατάλαβα τι λες. Ότι η κοπέλα είναι πανέξυπνη, έχει πολλά, πάρα πολλές ευαίσθητες πλευρές και τη χαρακτηρίζουν από ένα πράγμα. Το ήθελα να πω. Η μάνα μου αρχικά είναι πάρα πολύ τροπαλός άνθρωπος. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ ευαίσθητη. Τύπου σκέψου, έχει τύχει να τη γυρίσω την κάμερα να βγάλουμε μια selfie και να την ανεβάσω. Να την έχω. Δεν θέλω. Είμαι πολύ τροπαλός. Θα πέθαινε άμα. Ότι την έβγαζα δημόσια. Δεν θα ήθελε. Είναι η μεγάλη μου αδυναμία, είναι η μεγάλη μου αγάπη μαμά. Και δεν νομίζω ότι θα άντεχα να ακούσετε κάτι αρνητικό για τη μαμά μου. Δηλαδή, τον πατέρα μου, όταν είχαμε κάνει τη συνέντευξη αυτή που είχαμε πει, ό,τι είχαμε πει, το είχαμε συζητήσει και του λέω: να ξέρει, θα έρθουν από κάτω οι μπουρτζόβλαχοι και θα ξεράσουν ομοφοβία. Θα πούν και ντροπή και είστε και οι δύο πουστάρες και ο πατέρας πούστης, έτσι θα βγει και ο γιος και τι μαλακίες είναι αυτές και ντροπή. Μου λέει: τα αρχίδια μου. Έγινε, λέω. Και τσέροχα. Επειδή δεν ξέρω αν θα άντεχε η μαμά να εκτεθεί σε κάτι τέτοιο και ότι εγώ αν θα άντεχα να την εκτεθεί. Σε κάτι τέτοιο. Προτιμάς να μην γίνει. Ναι, ούτε θέλει ούτε θέλω. Υπέροχα είμαστε όπως είμαστε. Καλό είναι να κρατάμε κάτι για εμάς. Υπάρχει μια ιδιωτική ζωή. Ποια είναι η γνώμη σου για το γάμο ομόφυλων ζευγαριών, τεκνοθεσία, που είναι και τώρα θα του ζένια του η όλη φάση και έχει γνώμη ο καθένα. Και σου λέω, είμαι πολύ κατά. Δεν είναι φυσιολογικό το κάθε ένα τώρα πάμε να το κάνουμε. Η ελληνική παραδοσιακή οικογένεια. Και σου λέω τέτοιο. Τι σου φταίνε. Τι θεωρώ μόνο και μόνο που πρέπει να ερωτηθώ για τη γνώμη μου. Είμαστε ακόμα μια βαθιά, πολύ βαθιά. Ρατσιστική χώρα και κοινωνία. Παρότι είμαστε η πρώτη ορθόδοξη χώρα που θεσπίστηκε αυτός ο νόμος, να ξέρεις ότι από την μέρα που βγήκε το νομοσχέδιο έχω δει κόσμο εξαγριωμένο. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα και να το θυμηθείς αυτό, ότι από εδώ και πέρα θα αυξηθούν και ομοφοβικές επιθέσεις, γιατί βγήκε ο κάθε ένας ο οποίος είναι ο πουρτζόβλαχος, ο κατσίβλαχος, ο ομοφοβικός, ο απαίδευτος, ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει στη φύση η οποία τον γέννησε και τον έχει φέρει και ζει και τον φιλοξενεί, δεν έχει ιδέα τι είναι φυσιολογικό δηλαδή. Από τη φύση βγαλμένο και θα σου πει τώρα απειλούμε, τώρα παίρνουν χώρο, τώρα πρέπει κάτι να κάνω. Τώρα αν με δει να δει πιστεύω κάποιος στον δρόμο, πολύ πιο εύκολα θα μου επιτεθεί από πριν. Για να φτάσουμε σε ένα σημείο πρέπει να περάσουμε πάρα πολλά στάδια. Δηλαδή ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό με το γάμο. Θα φέρει το κύμα των αντιδράσεων, θα φέρει την εξαγρίωση. Κάθε αγώνας θέλει πολλές θυσίες για να αποφέρει καρπούς. Εσύ φοβάσαι δηλαδή. Άρα, μα εμένα μου έχουν επιτεθεί και πάρα πολλές φορές. Και λεκτικά και το καλοκαίρι που πήγε ένα σκηνικό που ήταν ένα τύπος και απλά ήρθε και μέχρι από το πουθενά. Φοβάμαι επειδή είναι ένας πραγματικός φόβος. Δεν είναι πως λέω φοβάμαι. Ναι, τα αεροπλάνα. Αεροπλάνα, δεν πέσει. Ναι. Εδώ είναι μια πραγματικότητα. Τώρα θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Εγώ το βλέπω στα σχόλια. Δεν είχα ομοφοβικά σχόλια ποτέ. Άντε λίγο στις αρχές. Και τώρα βλέπω. Θέλουμε δρόμο. Μπράβο που έγινε αυτό. Είναι πολύ χρήσιμο για τρεις γενιές παρακάτω. Εμείς έχουμε να φάμε πολύ σκατό ακόμα. Σαν μωρά κάνουν, θεωρώ, οι ομοφοβικοί. Και όταν με πείραξε αυτό, πού. Εμά, κακά και νάνι. Εσύ θα παντρευόσουν. Τώρα, όπως είμαι τώρα στη ζωή μου, όχι γιατί δεν θέλω καν μια μόνιμη σχέση αυτή τη στιγμή εγώ. Εσύ 10 χρόνια δεν ξέρω πώς θα είμαι και τη μυαλό θα κουβαλάω και αν θα έχει αποφέρει καρπούς η ψυχοθεραπεία μου. Το σκέφτεσαι. Με τρομάζει πάρα πολύ η ιδέα ενός παιδιού. Δεν το χρωματίζω σωλικά ότι επειδή είμαι gay. Όχι, καμία σχέση. Σαν ευθύνη το λες. Αγάπη, αν υπάρχει αγάπη και ενδιαφέρον και δουλειά πάνω στο παιδί, να αφουγκραστεί τις ανάγκες του, να δουλεύετε μαζί, να πηγαίνει ένα κοντά ψυχολόγο, να είσαι εκεί δίπλα του, στήριγμα, τότε το παιδί θα είναι μια χαρά. Οπότε δεν με απασχολεί ηθικά πώς θα είναι η οικογένεια που θα μεγαλώσει ένα παιδί. Αλλά η ευθύνη ενός παιδιού εμένα με φρικάρει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν είμαστε όλοι για να γινόμαστε εγώ. Καλά, προφανώς.
Και αυτό είναι μια συνδύα απόφαση πρέπει να γίνεται, γιατί βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτών που δεν θέλουν να γίνουν γονείς, πώς εξελίσσονται τα παιδιά. Ακριβώς. Βλέπουν ανθρώπους που στο δρόμο και τους φτύνουν. Τι θα έλεγες τον εαυτό σου? Θα ήμουν λίγο πιο τρυφερός με μένα. Δεν σ' αγαπάς. Δεν θα με μαστίγωνα τόσο πολύ. Δεν θα την κακοποιούσα την ψυχούλα μου έτσι. Θα ήμουν λίγο πιο καλός με μένα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά σου? Είμαι πάρα πολύ εγωιστής, πάρα πολύ υπεραναλυτικός, αλλά η ανάλυση πάντα προς το κακό και πολλές φορές αυτό το χάσιμο μέσα στις σκέψεις μου κάνει κουραστικό σε μένα και στους γύρω μου. Δεν ξέρω αν είμαι πολύ φερέγγιος. Φερέγγιος? Με ποια είναι το λόγο? Να κρατήσω μια φιλία, μια σχέση, μια επαφή. Πολλοί άνθρωποι έχουν παράπονο από μένα ότι δένονται ή δέθηκαν μαζί μου και εγώ ξαφνικά έφυγα. Δεν μπορείς τη δέσμευση. Ένας μηχανισμός άμυνας. Φεύγω πάντα. Σχεδόν πάντα. Δεν ξέρω γιατί. Έχω τάση φυγής. Για να μην πληγωθώ, για να μην νιώσω. Και έχω στενοχωρήσει και συνεχίζω και στενοχωρώ έτσι πολλούς ανθρώπους και με λυπεί αυτό. Δεν θέλω. Και όταν έρχεται η συνειδητοποίηση ότι πολλές φορές έχω σαν άμυνα την απουσία μου, γιατί θεωρώ ότι η παρουσία μου δεν είναι αρκετή. Δεν φάνω. Είναι ένα από τα μειονεκτήματά μου αυτό. Okay. Πλεονεκτήματα θεωρώ ότι αν θέλω, είμαι ένας ευχάριστος άνθρωπος, θα περάσεις ωραία μαζί μου. Θεωρώ ότι είμαι ένας ευφυής άνθρωπος. Το χιούμορ είναι δίγμα ευφυής έτσι κι αλλιώς. Και θεωρώ ότι έχω πολλά στοιχεία καλοσύνης. Το ενστικτό μου πάντα δρά προς το καλό. Κινούμαι στο να κάνω το καλό. Και θα ήθελα να μας αποκαλύψεις κάτι που δεν γνωρίζουμε και δεν πάει το μυαλό μας σε αυτό. Πολλοί κόσμος πιστεύει, μπερδεύεται μάλλον με την περσόνα μου και πράγματα τα οποία δημοσιεύω με σκοπό του να γελάσουμε και δεν είναι η απόλυτη αλήθεια, ότι εγώ δεν έχω οικομενική επιτυχία. Και μου στέλνουν μετά, έλα βρε Γιάννη, υπομονή, μα τι σου κάναν πάλι με αυτό. Ωστόσο, εγώ πρώτον δεν θέλω μια σχέση. Και δεύτερον, είναι αρκετά συχνές οι φορές που περνάω καλά ερωτικά. Μου φαίνεται ηλίθιο τώρα να μην καταλαβαίνει ότι όλο αυτό το κάνει σε υπερβολή. Τουλάχιστον με ρωτάνε. Εγώ το καταλαβαίνω, δηλαδή μου φαίνεται αδιανόητο. Ένας άνθρωπος ο οποίος το λέει τόσο πολύ, ασχέτως τώρα το να μην σε ήξερε. Αντίθετο. Καταλαβαίνεις ότι ισχύει στην υπερβολή του από την ανάποδη πλευρά. Είναι αντίθετο. Στην πέφτει είναι full στο Instagram. Το Instagram όχι τόσο πολύ. Καλά, έχω και dating apps και δεν με ενδιαφέρει και αυτό. Λέω και περήφανα. Γιατί μου λένε πολύ ότι καλά, βάζετε χώρο. Γιατί το. Τι να βάλω. Πώς θα κάνω εγώ αυτά που πρέπει να κάνω. Τα dating apps που θέλει προσοχή, παιδιά. Προφανώς. Εγώ πάντα ελέγχω, δηλαδή πριν βγω με κάποιον θα ζητήσω ένα Viber, ένα τηλέφωνο, ένα Instagram. Μπορεί να κάνω και βίντεο κλήση. Δηλαδή δεν βγαίνουμε ανεξέλεγκτα με ανθρώπους χωρίς να τσεκάρουμε. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ μούρλα εκεί έξω. Και καλό είναι άμα είμαστε σε μικρότερη ηλικία να το πούμε και σε κάποιον φίλο, πρωτοκονιό και. Μπορεί να μια διεύθυνση του μπορεί να είμαστε. Θέλει προσοχή αυτό γενικά το κομμάτι του dating. Σου πω τα άλλα, ένα story time τώρα. Γιατί πήγα να σου πω ότι έξω πια δεν πολύ γίνεται φάση και δεν την πέφτει. Έχουμε χρόνο ή πρέπει να την κλείσουμε κάποια στιγμή. Κόψε, αν όσο βαριέσαι, στο μπορεί να το πέσει. Ωραία, τα λέμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ το φλερτ έξω. Δηλαδή και το καλοκαίρι που έβγαινα λίγο πιο μόνιμα με ένα παιδί. Να μην είναι, φανταστεί. Πάπα, μακροχρόνια σχέση. Το γνώρισα έξω. Και αυτό με έκανε ουσιαστικά. Να τον δω και λίγο μαλωμάτι και να πούμε ότι αυτή η κατηδία επαφή είναι πολύ μαγικό. Μ' αρέσει. Δεν γίνεται όμω πια. Και πότε σαν παράπονο ότι δεν γίνεται. Όμω ο μουρλό άνθρωπο σαν αντίποδα. Είχα βγει τι προάλλε ένα μαγαζί. Πολύ ωραίο παιδί. Και μου κάνει. Κοίταζα πολύ ωραία και ήθελα να έρθω να σου μιλήσω. Μάλιστα το είδαμε. Ποιο έβαλε να μου το πει αυτό? Κάνει. Τι απορριμμένο άνθρωπο. Δεν με έβαλε κανένα. Καλά, το λέω. Πού είναι παρέα σου? Εγώ ξαφνικά πήγα να παίξω τάβλι. Παρμπούτι. Άντρεψα. Πού είναι παρέα σου? Πίσω γιατί. Καραπέ του. Με μένα τα παιχνιδάκια δεν κάνετε. Δεν είμαι ο ντρό κουτόχορτο. Όχι. Πολύ ούτε πιστεύω ότι είσαι πολύ ωραίο και ήθελα να σου μιλήσω. Και κάνω. Καλά, εντάξει αδερφέ, τέλο. Το συζητά την επόμενη μέρα με τη φίλη μου, τη φρόσου που κάνουμε μαζί την εκπομπή και μου λέει είσαι τόσο τραυματισμένο πια ψυχικά ή έχουμε πραγματικά ξεχάσει ότι υπάρχει το κατηδίαν φλερ. Δηλαδή, εγώ στο μυαλό μου, μόνο σαν φάρσα το πήρατε τώρα αυτοί έχουν αποφασίσει να μου πάσουν πλάκα μαζί μου γιατί μπορεί να μου την πέσει αυτό. Και λέω, πού πάμε γενικά. Πού οδεύουμε. Εσύ την πέφτει έξω όμω ή περιμένει να κάνει άλλο κίνηση. Όχι, έξω. Μα σου λέει χαθεί αυτό, ενώ μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, αν με δείτε έξω, μπορεί να μου την πέσετε άνετα. Δεν θα σα φέρω σε κάποια δύσκολη θέση, ούτε θα είμαι εγώ ιδιαίτερα δύσκολο. Ναι, δεν του τραμπούκησε που είναι αδερφέ μου, κάνει πάθη. Εσεί ελάτε, πέστε μου από μπροστά, αλλά εγώ δεν σα την πω. Αυτό, θα σα χέσω λίγο. Μπορεί, α πούμε, να σα τυρανίσω, αλλά αγάπη δυσκολοποιήσει μετά δεν έχει νοστιμάδα, παιδιά. Πώ είναι το τέλειο κομμενάκι, πώ θα ήθελε, οραματίζει το τέλειο κομμενάκι. Να μην βαριέμαι, ρε παιδί. Μπορώ να σου πω χαρακτηριστικά θέλω να έχει έτσι μ' αρέσει πολύ το μπούτι στον άντρα. Το μπούτι μ' αρέσει. Α, το μπούτι σκέτο, δεν είναι κάτι. Ένα συνοδεύεται και από άλλα ζωτικά όργανα, εννοείται. Όχι ένα σκέτο μπούτι. Μ' αρέσει αυτή η περιοχή, μ' αρέσει. Μπορώ να σου πω τέτοια χαρακτηριστικά, το βλέμμα, λίγο να έχει μια μαλακία σίγουρα, να βλέπω ότι δεν με θέλει και ότι μπορεί να με γράψει και λίγο στα αρχίδια, να μου πει. Μπορεί, να μου βγάλει και λίγο αυτό. Σε κλάστα μούτρα, μπορεί.
Αλλά γενικά τώρα αυτά είναι λίγο λεπτομέρειες. Σαν γενικό σύνολο, ξέρεις. Να μην βαριέμαι σεξουαλικά, να μην βαριέμαι στην επικοινωνία μας, να νιώθω ασφάλεια. Το μεγαλύτερο διάστημα που έχεις κάνει σχέση πόσο είναι? Ήταν με ένα παιδί που τραβιόμασταν ένα χρόνο. Δεν ήμασταν μονογαμικά και τώρα ένα χρόνο. Δεν έμενα στην Αθήνα. Ήταν μια περίεργη κατάσταση. Εγώ είχα φάει καψούρα. Και να πούμε ότι μονογαμικά σε σχέση ήμασταν κρυσπίνες. Δεν μπορώ και δεν μπορούν και παραπάνω. Ή φεύγω, ή και αυτούς που φεύγουν, κάπως τους κάνω εγώ να φύγουν. Έχουν αυξηθεί ή έχουν μειωθεί οι επιτυχίες σου μετά την αλφα αναγνωρισιμότητα? Γνωρίζω πιο πολύ κόσμο. Υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερη ποσότητα κόσμου, οπότε υπάρχουν και πιο πολλές ευκαιρίες για πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν πιο πολλοί με ανθρώπους τώρα ερωτικά. Mm. Παλιά όμως μου την πέφτουν και πολύ έξω. Έχεις κάποιο ευτράπελο από τα dating apps κτλ? Από πάρα πολύ κυριλέ, για να μην γράφω στα σχόλια. Και το επίπεδο του ελληνικού YouTube Vibrator φέρει κανένα ξένο άνθρωπο. Καλά, Vibrator, σε ένα εκτίμηση και έφερε στο μπούστι. Κουράζεται. Φτάνει, μην το δει. Αχ, δε μου. Ήμουν με ένα παιδί τέλος πάντων και ας πούμε ότι είχαμε κάποιες ερωτικές περιπτύξεις οι οποίες έφτασαν στο τέλος τους. Φαντάζομαι ότι όταν κάθε ερωτική περίπτυξη φτάνει στο τέλος της, υπάρχουν και κάποια, ας πούμε, αποτελέσματα, ίσως κάποια πράγματα που πρέπει να καθαριστούν κτλ. Οι πιο πολλοί άνθρωποι, φαντάζομαι, καθαρίζονται ή καθαρίζουν ό,τι πρέπει να καθαριστεί με ένα μωρομάντιλο, με ένα χαρτομάντιλο, με μια χαρτοπετσέτα. Όχι όμως, ο άνθρωπος αυτός αποφάσισε να καθαρίσει ό,τι έπρεπε να καθαριστεί με ένα τασάκι. Ναι, πήρε το τασάκι και σκούπιζε. Και εγώ πρέπει να μην πάρω χάπια μετά από αυτό. Τι φάση. Μην πω ότι θα το πω. Μου λέει πες το, κάνε με κοιτάκτου. Λέω, είσαι πολύ μπερδεμένο. Εφάλε αυτό, σου λέει θα έκανε φλέσσερ επειδή σκόπισα τα τούλα. Του λέω, δεν θα πάρει κάποιο τάγκ επειδή έκανε την ξεφτύλα τη φρονιά. Που σου λέει κόβατα σε κουρτίνα. Είναι κάτι το οποίο ξέρει, είναι ύφασμα. Παίρνει μια αποτελεσματικότητα. Εδώ πρέπει να πάρει αυτό που είναι το φτράσα που τζάκι να μου το χαλάσει. Καλύτερα το τασάκι που είναι γενικό και δεν με διαφέρει καθόλου. Στόχη μελλοντική. Να φτιάξω λίγο πιο πολύ το μέσα μου, όπω είπα και πριν, λίγο να είμαι και πιο ήρεμο ψυχικά. Να πάω ένα βήμα παρακάτω αυτό που κάνω. Αυτό σημαίνει ότι θα έχω μια πιο καλή ποιότητα εικόνα στα βίντεο μου. Να πούμε πώ κάνει ο Τζαράκης. Πάρα πολύ ωραία βίντεο. Δεν έχω κάνει βίντεο με τον Διονύση και εσύ έχει κάνει. Ναι. Το πιο βάραλ είχατε κάνει εσύ που είχε πτωχή δίπλα στα Βαλκάνια. Βλέπει, είναι συνεργείο, είναι κάμερε, φοβερή εικόνα. Θέλω να το πάω εγώ προ τα εκεί. Μια μικρή παραγωγή, ένα μικρό Hollywood. Δηλαδή λε τώρα θα μην ταινι θεράνιστον. Να τα κάνω εγώ, ξέρει μια τέτοια ποιότητα. Απ' έξω τώρα σε σύριαλ δεν περνά το χέρι μου. Καλό είναι να κοιτάμε στου στόχου μα πράγματα τα οποία αφορούν εμά. Και ήρθε η μεγάλη στιγμή για αυτό που υποσχεθήκαμε. Τραγουδίσαμε μετά από αυτό για να με δω. Είμαι όμορφο αρχικά, δεν μου έχει πει ότι. Σε λάμπη, δεν έχω και τα γυαλιά ήλιου μαζί. Έχουμε συννεφιά και εσύ λάμπη, τι γίνεται πια. Σταμάτα να τα υπέρ να τα λε όλα αυτά, θα τα πιστέψω. Θα πιστέψω ότι με θέλει η Λίγα. Ποιο θα μα πει, ποιο θα μείνει μαζί μα. Να πω μια Μαρινέλα τώρα το που την έχω αγάπη τελευταία. Πε. Πε τι να κάνω. Θα πω δύο. Πε καλέ, θα περιμιστούμε τώρα. Ποιο μπορώ να σε περιορίσω. Θα πάρω το φεγγάρι και το χαρτοπόλεμο, θα πω. Πάρ το φεγγάρι και κάντο βέρα μου. Φίλε μου άντρα και αγέρα μου, πάρε τη ζωή μου απόψε να την πηγή στα γόνα από κρασί, όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Και τώρα είναι το remix το καλό. Όλα στον αέρα χαρτό πόλεμος, έμοιαζες μ' αγάπη κι ήσουν πόλεμος. Τέλος με το λίγο βιαστικά την πόρτα ανοίγω και φέρετε μου μια θάλασσα να φύγω. Θες να πεις και κόκκινη γραμμή, τώρα μπήκα στη δουλειά. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή, σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αχ, αφού το θες, κανέβη το άρθρο σας. Ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Μοναδική ερμηνεία και πάνω απ' όλα βάζει το συνέστημα. Μόνο. Θα ξαναμπαίνεις just the two of us. Ναι, καλέ, με τα χίλια. Μου δόθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία σε τεράστιο πρόγραμμα. Θα είμαι αχάριστος. Άμουν ακόμη και αδικία να συνέβη. Αχάριστη. Κι αλήτησα. Για πες μου τι σου ζήτησα. Α, να πω κάτι άλλο που μου αρέσει. Παρακαλώ. Είμαι εγώ γυναίκα Αθήνα ντερμπεντερίσα. Που τους άντρες σαν τα ζαριά τους μπεγλερίσα. Βρε που τους άντρες σαν τα ζαριά τους μπεγλερίσα. Είμαι εγώ γυναίκα Αθήνα
Δερβεντέρισα. Τι θα ήθελες να πεις πριν κλείσουμε? Κάτι που δεν σε ρώτησα. Ξέρω δερβεντέρισα φυσικά. Ναι, την ναι, ναι. Καφίνα. Που ήταν μια δήλωση από μόνο του βαρύ εκδοπή. Κάτι άλλο που θα ήθελες να πεις να βγάλεις από μέσα σου, ρε παιδί μου, οτιδήποτε. Τον κόσμο να είναι πιο θετικά διακείμενος στους συνανθρώπους του. Και σπουδαγμένος διακείμενος. Πολύ. Πάρα πολύ πια. Ποιότητα. Και να μην έχουμε την ξυνήλα και τη φαρμακομουνιά σαν πρώτη αντίδραση στις καταστάσεις της ζωής μας. Και να προσπαθούμε, όπως είπα και πριν, κρατάμε τα θετικά από καταστάσεις και ανθρώπους. Μου άρεσε που μέσα σε μια πρόταση υπήρξε η λέξη διακείμενος και ξυμουνιά. Φαρμακομουνιά. Φαρμακομουνιά στην ίδια πρόταση. Δεν μπορώ τις φαρμακομούνες και τις φαρμακομούνους. Γιάννης Κατινάκης, δεν μπορώ τις φαρμακομούνες και τις φαρμακομούνες. Άγριο ξέσπασμα του Γιάννη Κατινάκη. Δεν μπορώ τις φαρμακομούνες. Έλυσε τη σιωπή του. Συγκλονίζει ο Γιάννης Κατινάκης. Δεν μπορώ τις φαρμακομούνες. Λοιπόν, κλείνοντας, με θυμίζω να ακολουθήσει το Insurance Market για να βρει την κατάλληλη ασφάλεια σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, με 24ωρο support, εγγύηση χαμηλότερης τιμής και εξόπληση μέχρι και 12 άτοκες δόσεις. Το link στην περιγραφή, όπως και στην περιγραφή, θα υπάρχουν και τα links για το Γιάννη Κατινάκη να το βρει σε TikTok, Instagram. Και Mad Radio 106,2 4 με 7 κάθε απόγευμα. Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι που παίζεις στο ραδιόφωνο? Της Μιλίτσας μου αρέσει τώρα, το Flowers που έχουμε. Ποιο, της Μιλίτσας? Miley Cyrus. I can bump a flower. Την Γιάννη Σκερνά, Γιάννη Σπύρη, πέρε μόνο τις λουλούδια. Μιλίτσα του Miley Cyrus. Που η Μιλίτσα να ξέρει, τον λέει τον λέει και από Πελπισιά με πέρα μόνο μια γαρδένια και δεν είχα και άλλο να μου την πάρει. Αλλά ήταν μια και στενοχώρια. Αλλά το έβγαλε, πετάγαμε τα σουτιέν μας όλοι. Ναι, μπορούμε μόνοι μας. Όλοι απελπισμένοι, γιατί εγώ και αυτό πέταξα σουτιέν. Γιατί λέω, κοίτα να δεις τι καλά. Ναι, μετά όμως που βλέπεις ότι παίρνεις μία την γαρδένια, παίρνεις και μία φτέρη και μία μπιγκόνια και άλλος άνθρωπος δεν υπάρχει να σου πει να σου παίρνει κι εγώ ένα τριαντάφυλλο. Εκεί πέρα λες ξαφνικά, όχι. Αλλά η Μιλίτσα πήρε και ένα γκράμι που ήταν μόνη της και πήρε μόνη της ολουλούδι. Α, ξέρεις ποιο θα ήθελα να ακούσω τώρα. Ποιο? Από Βανδύπ τις προφητείες. I'm gonna αληθίνες οι προφητείες. Όχι, μα αρέσει άλλο το. Στη ζωή μου, στην αυλή μου, νυχτό λουλούδο. Μου ζωντανεύεις μόνο κάθε σου ρούπο.